Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 914, είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιον, από το κεφάλαιο Ι, 10 κεφάλαιο, Καταλουκάν Ευαγγέλιον, 10 κεφάλαιο και 25 εδάφιο. Και ειδού νομικός τίσε σηκώθη πειράζων αυτών και λέγον, διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιον. Ο δε είπε προς αυτόν, εν τον νόμο τι είναι γεγραμμένον, πως αναγινώσκεις. Ο δε αποκριθής είπε, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίον σου σε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν, ορθώς απεκρίθης, του το κάμνε και θέλει ζήσει. Αλλά εκείνος θέλω να δικαιώσει αυτόν, είπε προς τον Ιησούν, και τι συνοπλησίον μου. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε, ένα άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσεν εις ληστάς ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες ανεχώρησαν αυτόν, αφήσαντες αυτόν οι μηθανήν. Κατά συγκυρίαν δε η ιερεύς της κατέβαινε δι' εκείνης της οδού και ειδών αυτόν επέρασεν από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και ο Λεβίτης φθάσα στον τόπον ελθόν και ειδών επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε τη ο δημορών ήλθε εις τον τόπο όπου ήτο και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Και πλησιάσας έδεσε τα σπληγάς αυτού, επιχέων έλεον και ίνων, και επιβιβάσας αυτόν επί το κτίνος αυτού έφερεν αυτόν εις ξενοδοχείων και επεμελήθη αυτού. Και τι επαύριον ότε εξήρχε το εκβαλόν δύο δινάρια έδωκεν στον ξενοδόχον και είπε προς αυτόν επιμελήθητη αυτού και ότι αν δαπανήσεις περιπλέον εγώ όταν επανέλθω θέλω σου δώσει. Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων συφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος στους ληστάς. Ο δε είπε οποίησας το έλεος αυτού και είπε προς αυτόν ο Ιησούς είπαγε και εσύ κάμνε ομοίως. Ενώ δε απήρχοντο αυτός εις ήλθεν εις κόμιτινά και γηνή της ονομαζομένη Μάρθα υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής και αυτή είχε ένα αδελφή καλουμένη Μαρία ήτης και καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού οίκουε των λόγων αυτού. Είδε Μάρθα εν ισχολήτω εις πολλήν υπηρεσίαν και ελθούσα έμπροσθεν αυτού είπε Κύριε δε σε μέλη ότι η αδελφή μου με αφήκε μόνη να υπηρετώ, είπε λοιπόν προς αυτήν να μη βοηθήσει. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτήν Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά πλην ενός νεχρία. Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, ήτης δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτής. Αμήν. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και περπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους για να τους αποκαλύψει βασικά τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, να τους διδάξει μια καινούργια διδαχή, έναν καινούριο λόγο που αφορά την πορεία και τη ζωή του ανθρώπου και τέλος να τους ελευθερώσει από τα δεσμά του διαβόλου και να τους χαρίσει την απόλυτη, πλήρη και τέλεια ελευθερία δια Πνεύματος Αγίου. Στον καιρό της σαρκός αυτού ο Ιησούς διέβαινε και δεν έχανε την ευκαιρία να εκπληρώνει την αποστολή του την οποία ο Θεός του είχε φανερώσει και τον είχε αποστείλει. Βρέθηκε μπροστά σε έναν νομικό ο οποίος ήταν ένας καλός άνθρωπος. Ήξερε το Λόγο του Θεού. Αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει τα Λόγια του Χριστού. Ήξερε το Λόγο του Θεού, αλλά δεν τον είχε καταλάβει. Ήξερε το Λόγο του Θεού έτσι όπως τον είχε καταλάβει. Και όσο τον είχε καταλάβει. Γιατί είναι πράγματα που τα ξέρουμε, είναι πράγματα που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και αποδεικνύεται κάποια στιγμή στη ζωή μας περίτρανα ότι δεν ξέραμε τίποτα. Σκεφτείτε ότι ένας Έλληνας σοφός όταν συνειδητοποίησε μέσα στην αύξηση της γνώσης του και της σοφίας του ποιος είναι, είπε εν είδα ότι ουδέν είδα. Ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω. Αλλά και ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι όσα και να ξέρουμε και να αυξάνεται η γνώση μας, τα διπλάσια αυτών που ξέρουμε είναι αυτά που δεν ξέρουμε. Εάν ξέρεις ένα, δύο δεν ξέρεις. Αν ξέρεις χίλια, δύο χιλιάδες δεν ξέρεις. Όσο αυξάνεσαι στη γνώση, τόσο αυξάνεσαι και στην άγνοια.
Δόξα να έχει ο Θεός. Ένας άνθρωπος λοιπόν που όπως θα δούμε είναι ειλικρινής, ξέρει, νομίζει ότι ξέρει και δεν έχει καταλάβει ότι δεν ξέρει τίποτα. Ακούγοντας το κήρυγμα του Ιησού Χριστού και την αγάπη του Χριστού και το έλεος και τα σπλάχνα του Χριστού και την αιώνια ζωή και τη συγχωρητικότητα, ακούγοντας μία διαφορετική σοφία, άνωθεν καταβαίνουσα ουράνια θεϊκή, επειδή δεν την καταλάβαινε, την ονείδιζε. Επειδή δεν μπορούσε να την καταλάβει, και όταν κάτι δεν καταλαβαίνεις, μην παίρνεις το ύφος του δάσκαλου. Δεν ξέρεις πόσα πράγματα δεν ξέρεις. Πολύ μ' αρέσει αυτό που είπε ο Έλληνας ο σοφός, ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω. Γιατί πάρα πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, νομίζουμε ότι ξέρουμε πολλά και δεν συνειδητοποιούμε ότι ξέρουμε πάρα πολύ λίγα. Ο νομικός λοιπόν αυτός που είναι και ειλικρινής, όπως θα δούμε στο τέλος, πλησίασε τον Κύριο, πειράζον αυτόν, γιατί θεωρούσε ότι αυτά που έλεγε ο Ιησούς ήταν ανοησίες μπροστά σε αυτά που ήξερε αυτός. Και του λέει, μιλάς για μία αιώνια ζωή. Τι πρέπει να πράξω εγώ για να κληρονομήσω αυτή την αιώνια ζωή? Και εξέφρασε τη γνώση του. Τι πρέπει να πράξω? Και ο Κύριος μας, αδερφοί αγαπητοί, γνωρίζοντας τι ξέρει αλλά και τι δεν ξέρει, του είπε αυτά που χρειαζότανε. Τι ξέρεις? Ξέρεις το Λόγο του Θεού, ξέρεις τον νόμο, τι είναι γραμμένο? Πες μου από αυτά που ξέρεις, τι χρειάζεται για να πράξεις, για να κληρονομήσεις τη Βασιλεία του Θεού? Και με τη βεβαιότητα της γνώσης του είπε, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδιάς σου, ψυχής σου, διενάμεώς σου και διανοίας σου και τον πλησίον σου σε Αυτόν. Αυτά αν πράξεις θα κληρονομήσεις τη Βασιλεία του Θεού και είναι περιτά όλα αυτά που μας λες εσύ. Και ο Κύριος του είπε, αυτά πράξε όπως το λέει και θα κληρονομήσεις τη Βασιλεία των Ουρανών. Άμεσα όμως δημιουργήθηκε η απορία. Μέσα σε αυτά που ξέρει εμφανίστηκε και αυτά που δεν ξέρει. Γιατί είναι άνθρωπος. Και που γνωρίζει ότι κανείς δεν έχει απάντηση. Γιατί κανένας δεν έχει απάντηση, αδελφοί. Ποιος είναι ο πλησίον σου? Πού αρχίζει και πού τελειώνει? Μάλιστα η λέξη πλησίον δεν μπορεί να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Στις άλλες γλώσσες μεταφράζεται ως γείτονας, που είναι πολύ μεγάλο λάθος. Δεν αναφέρεται σε γείτονες, γιατί ο γείτονας είναι αυτός. Η λέξη πλησίον όμως, που σημαίνει κοντινό σου. Και πάλι δεν μπορούμε να τη μεταφράσουμε και στα ελληνικά, τη λέξη πλησίον. Ποιος ήταν ο πλησίον για τους Εβραίους, για τους Ισραηλίτες? Ο συγγενής σου, η φυλή στην οποία ανήκεις, οι Ισραηλίτες, όλοι? Πού αρχίζει και πού τελειώνει? Και κάθε ένας έχει την άποψή του, η οποία όμως είναι λανθασμένη. Γιατί άλλο έρχεται ο Θεός να πει λέγοντας αγαπήσεις τον πλησίον σου ως τον εαυτόν σου. Να κάνεις τον άλλο να σ' αγαπήσει όπως τον εαυτό του. Γιατί πώς βλέπεις τον αδελφό σου? Να σε υπηρετεί ή να τον υπηρετείς? Εάν τον βλέπεις και τον θέλεις να σ' αγαπάει και να σε υπηρετεί, δεν είναι αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου.
Δεν είναι αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αν τον βλέπεις να τον αγαπάς και να τον υπηρετείς, αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Βέβαια, πρέπει να το καταλάβει ο νομικός, πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς και να το γνωρίζουμε και εμείς. Και έρχεται λέγοντάς του μία παραβολή. Ήταν ένας άνθρωπος, η ιστορία δεν μας διευκρινίζει αν είναι παραβολή ή γεγονός. Είπε ένα άνθρωπο, κάποιος άνθρωπος κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και περιέπεσε εις ληστάς. Και οι ληστές τον γύμνωσαν, τον καταπλήγωσαν, όχι απλώς τον πλήγωσαν, τον καταπλήγωσαν και τον εγκατέλειψαν μισοπεθαμένο. Ο Θεός όμως τον αγαπάει, γιατί αγαπάει τους ανθρώπους και αποφασίζει να ενεργήσει για τη σωτηρία του ανθρώπου αυτού. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ενεργήσει ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου? Είναι να βρει έναν κατάλληλο πρόσωπο που ξέρει το Λόγο του Θεού, τον ιερέα, που υπηρετεί το Λόγο του Θεού και ξέρει τι σημαίνει υπηρεσία, να τον οδηγήσει να πάει να τον υπηρετήσει τον μισοπεθαμένο. Αυτό είναι το Πνεύμα του Χριστού. Πήγαινε να υπηρετήσεις αυτόν που σε χρειάζεται. Γίνε πλησίον αυτού. Όμως ο ιερεύς που ξέρει πάρα πολύ καλά την εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου, αλλά δεν ξέρει το Πνεύμα του Χριστού, δεν ξέρει ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να υπηρετηθεί στη ζωή αυτή αλλά για να υπηρετήσει, αλλά έχει το Πνεύμα του ανθρώπου, τη σοφία που δεν είναι ουράνια άνωθεν καταβαίνους, αλλά είναι γήινη, ζωώδης, δαιμονιώδης. Πλησιάζει κοντά και με εξυπνάδα σκέφτεται και λέει, σιγά τώρα να αφήσω την υπηρεσία μου στο ναό και να ασχοληθώ με αυτόν που έφυγε από τα Ιεροσόλυμα, πήγαινε στην Ιεριχώ και δεν ξέρω τι σοϊ άνθρωπος είναι. Σιχά, μην αφήσω τη δουλειά μου και πάω να τον υπηρετήσω. Καμία σχέση με το Πνεύμα του Θεού. Καμία σχέση με την οδόν την οποία ο Θεός έχει προετοιμάσει για αυτόν που είναι να υπηρετήσει, να βοηθήσει και να σώσει τον μισοπεθαμένο. Και λέει η Γραφή κάτι, αδερφοί αγαπητοί, που πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία σήμερα. Κατά συγκυρία ο ιερεύς κατέβαινε. Και η λέξη συγκυρία, η ελληνική αυτή λέξη συγκυρία, είναι μοναδική. Δηλαδή ο Θεός τον οδήγησε χωρίς να το καταλάβει. Ο Θεός οδήγησε τα βήματά του προς εκεί, χωρίς να καταλάβει ο άνθρωπος που τον οδηγούσε ο Θεός. Γιατί δεν υπάρχει τύχη, υπάρχει συγκυρία, εύνοια Θεού ή ακόμη και κατάρα Θεού, δυσμένεια Θεού. Δεν βρέθηκε τυχαία από εκεί ο ιερεύς. Τα βήματά του τα οδήγησε ο Θεός δίπλα στο μισοπεθαμένο. Με σοφία όμως, όχι όπως είπαμε άνωθεν καταβαίνους, αλλά γήινη, ζωώδη και δαιμονιώδη, σκέφτηκε, αποφάσισε και έφυγε. Ο Θεός όμως επιμένει και ψάχνει να βρει τον δεύτερο καλύτερο, τον Λεβίτη, που κι αυτός ξέρει το Λόγο του Θεού και αυτός έχει μάθει στην υπηρεσία και αυτός είναι υπηρέτης και αυτός είναι δούλος στο ναό, στο Θεό, στους αδελφούς του. Και κατά συγκυρία τον φέρνει και αυτόν μπροστά στον πεθαμένο, στο μισοπεθαμένο. Και αυτός με σοφία, όχι ουράνια, αλλά γήινη, ζώδη, δαιμονιώδη, αποφασίζει. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτόν? Και σηκώνεται και φεύγει. Απέτυχε ο Θεός. Και το τονίζω, απέτυχε ο Θεός με αυτούς τους δύο δούλους του. Και ο άνθρωπος είναι δυνατόν να κάνει τον Θεό να αποτυγχάνει στο σχέδιό του και στο έργο του. Να μην μπορεί ο Θεός να κάνει αυτό που θέλει, γιατί ποιος τυφλός, λέει ο Λόγος του Θεού, παρά ο δούλος μου?
πιο σκουφός παρά αυτός τον οποίον απέστειλα. Γιατί πολλά βλέπει, αλλά τίποτα δεν παρατηρεί. Δεν κάθεται να σκεφτεί, να παρατηρήσει, βρε, μπας και ο Θεός με οδήγησε για να σώσω αυτόν τον άνθρωπο. Βρε, μήπως είναι το σχέδιο του Θεού, το δάχτυλο του Θεού πίσω από αυτή την τυχαία συνάντησή μου. Από αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη. Δεν κάθεται να σκεφτεί ότι μπορεί και ο Θεός να τον θέλει να κάνει κάτι. Αλλά αυτός ενδιαφέρεται να ξέρει τι η καρδιά του θέλει να κάνει. Τι ο ίδιος. Δεν κάθεται να σκεφτεί, εγώ θέλω αυτό, εσύ Κύριε τι θέλεις. Εμένα μου αρέσει αυτό, εσένα Θεέ μου τι σ' αρέσει. Εγώ σχεδιάζω να κάνω αυτό, εσύ Θεέ μου τι σχέδιο έχεις. Αλλά περπατάει με τη λογική του, τις επιθυμίες του και την εξυπνάδα του. Και ο Θεός επιμένει, γιατί αγαπάει τον τραυματισμένο. Αγαπάει το απολωλός, αγαπάει το ασθενές. Είναι ο καλός ποιμένας. Και ο καλός ποιμένας αγαπάει το πρόβατο, το τραυματισμένο ιδιαιτέρως. Και το πλανημένο ιδιαιτέρως. Είναι ο καλός πατέρας που αγαπάει το απολωλός. Τον άσωτο Υιό τον αγαπάει. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού, αδερφοί. Μην ψάχνετε να βρείτε άλλο πνεύμα. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού. Και λέει ο Απόστολος Ιωάννης πάλι στην επιστολή του την πρώτη: αγαπητοί, μην πιστεύετε, μην εμπιστεύεστε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού. Γιατί πελοί ψευδοπροφήτες εξήλθαν εις τον κόσμο. Μην εμπιστεύεσαι το πνεύμα το ανθρώπινο, όποιο και αν είναι αυτό. Όποιο και αν είναι αυτό, είτε το δικό σου, είτε του αδελφού σου, είτε του φίλου σου, είτε του συγγενού σου, ούτε του συναδέλφου σου. Ένα πνεύμα θα εμπιστευόμαστε. Το πνεύμα του Χριστού. Και το πνεύμα του Χριστού είναι αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα. Ένα πνεύμα. Και έψαξε ο Θεός να βρει κάποιον κατάλληλο άνθρωπο και βρήκε ένα Σαμαρίτη, ο οποίος δεν είχε σοφία. Δεν ήξερε την αλήθεια, δεν είχε την αλήθεια. Περίμενε τον Μεσσία στο όρος Γαριζίν. Αλλά όμως ήταν ο κατάλληλος στα μάτια του Θεού. Γιατί η καρδιά του είχε σπλάχνα. Γιατί είχε αγάπη. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και κατοικούσε μέσα του. Και πήρε αυτόν τον άνθρωπο και τον οδήγησε και αυτόν κατά συγκυρία μπροστά στο Χριστό, στο πεθαμένο, στο μισοπεθαμένο. Και εκεί αυτός σταμάτησε, τον είδε και παρατήρησε. Πολλά βλέπεις, λέει στο δούλο που έχει αυτιά αλλά δεν ακούει, που έχει μάτια αλλά δεν βλέπει, που έχει σοφία αλλά δεν καταλαβαίνει. Πολλά βλέπεις αλλά δεν παρατηρείς. Αυτός όμως σταμάτησε και παρατήρησε. Είδε τη θλίψη, είδε τον πόνο, την αγωνία του θανάτου. Είδε το τέλος του ανθρώπου και σπλαχνίστηκε. Σπλαχνίστηκε γιατί τα σπλάχνα του συνταράχθηκαν. Και όπως διαβάσαμε, η σοφία είναι πλήρης ελέους και καλών έργων, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Μα δεν είναι Σαμαρίτης, είναι αμερόληπτος. Η καρδιά του είναι γεμάτη αγάπη. Είναι σοφός, αλλά σοφός του Θεού. Κατέβηκε από το κτίνος του. Έδεσε τις πληγές του επιχαίων έλεων και ίνων. Επιβίβασε αυτόν επί το κτίνος και τον έφερε στο πανδοχείο. Και εκεί όλη τη νύχτα επεμελήθη αυτού, δεν τον εγκατέλειψε. Ο Χριστός είπε, ιδού θα είμαι μαζί σας πάσα τα ημέρας έως την τελείας του αιώνος. Δεν θα σας αφήσω, ούτε θα σας εγκαταλείψω. Όλη τη νύχτα θα είμαι μαζί σας. Γιατί έρχεται η μέρα, αδερφοί, που θα ανατυλεί ο ήλιος της δικαιοσύνης. Ο Ιησούς Χριστός που θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του.
Και όταν ξημέρωσε είπε και στον πανδοχέα, πάρε 2 δινάρια και ό,τι χρειαστείς όταν θα έρθω, γιατί θα ξανάρθω να τον δω, γιατί τον αγαπάω και θα ξανάρθω να τον δω. Μα τον άνθρωπο αυτό, εντάξει, τον βοήθησες, τον βοήθησα, αλλά θέλω να δω και τη συνέχεια, θα ξανάρθω να τον δω. Και ό,τι αν προσδαπανήσεις, ό,τι δαπανήσεις περισσότερο, εγώ θα στο ξεπληρώσω. Και ο νομικός που ήταν ειλικρινής, αλλά δεν ήξερε και νόμιζε ότι ήξερε, εκείνη τη στιγμή κατάλαβε. Κατάλαβε το πνεύμα του Χριστού. Και του λέει, για πες μου να δω αν κατάλαβες ποιος έγινε πλησίον του πληγωμένου. Και με ειλικρίνεια, όχι με πείραγμα ή με υπερηφάνεια, του είπε, αυτός που έκαμε έλεος σε αυτόν. Και ο Κύριος του λέει, πήγαινε τώρα και κάνε και εσύ το ίδιο. Και θα είσαι εκτελεστής της εντολής να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Έφυγε. Πιστεύω ότι πήγε και έκανε το ίδιο. Όσο μπορούσε. Αλλά ήξερε πια. Απέκτησε μια καινούργια γνώση. Βγήκε από τις γνώσεις τις δικές του και τις εμπειρίες τις δικές του. Έσπασε, όπως μου αρέσει να λέω, γιατί έτσι μου το έδειξε ο Θεός, το τσόφλι του, όπως το πουλάκι που μεγαλώνει μέσα σε ένα αυγό. Και όταν μεγαλώσει, πρέπει να βγει. Και σπάει το τσόφλι του και βγαίνει έξω και βλέπει έναν άλλο κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με αυτόν που ήξερε. Βλέπει την αγάπη του Θεού που υπερβαίνει πάσα γνώση ανθρώπινη, που υπερβαίνει τη δική του εμπειρία και την άποψη και τη γνώση. Γνωρίζει το πνεύμα του Θεού. Γνωρίζει έναν Θεό που δεν έχει σχέση με θρησκείες. Αλλά είναι αυτός που είναι αγάπη, που του λέει, έλα να γίνουμε φίλοι και να περπατήσουμε πάνω στα όρη τα ψηλά του αγιασμού και της καθαρότητος. Έλα να σε ετοιμάσω για να είσαι πάντοτε μαζί μου εκεί που είμαι εγώ. Αλληλούια. Αυτός είναι ο χριστιανισμός, αδερφοί. Δεν είναι θρησκεία, αλλά είναι η αποκάλυψη ενός προσώπου που λέγεται Ιησούς Χριστός. Αγαπάς τον Χριστό, αδερφέ? Σε αγαπάμε, Κυρία μου, με όλη μας την καρδιά. Κάνε μας να γνωρίσουμε τη δική σου την αγάπη, να βγούμε μέσα από τη ζωή μας, μέσα από τα όρια μας, μέσα από το τσόφλι αυτό, μέσα από το χωραφάκι μας αυτό το μικρό, που σκάβουμε, εργαζόμαστε μέσα από τους 4 τοίχους του σπιτιού μας, και να εισέλθουμε εκεί στην απεραντοσύνη της αιώνιας ζωής, στην απεραντοσύνη της Βασιλείας των Ουρανών, εκεί που εσύ θα είσαι φίλος μας και εμείς θα είμαστε φίλοι σου. Εκεί που αυτά, που αυτή ανθρώπου δεν άκουσε, μα τι ανθρώπου δεν είδε, σε καρδιά ανθρώπων δεν ανέβησαν, αλλά ο Θεός το αποκαλύπτει στους αγαπώντες αυτών με το Πνεύμα του το Άγιο. Κάνε μας να κολυμπήσουμε και να κολυμπάμε, Κύριε Θεέ μου, στα βάθη του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου. Βοήθησέ μας να ανέβουμε στα Άγια, αφού έχει σκιστεί πια το καταπέτασμα, δια Πνεύματος Αγίου. Εκεί που αρχιερέας είναι ο Χριστός και προσεύχεται, εκεί να κάτσουμε κι εμείς, Κύριε, που είναι η θέση μας που εσύ μας έχεις χαρίσει και έχεις ετοιμάσει. Να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, το βρώμικο, τον ανόητο, τον μάταιο, και να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Να αποκτήσουμε μια ευλογημένη, πνευματική, αιώνια, ουράνια σχέση με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Να ενατενίζουμε στα ουράνια και όχι στα γήινα. Να αγαπάμε τα ασάλευτα και όχι τα σαλευόμενα. Και να αγωνιζόμαστε για τα αιώνια και όχι τα πρόσκαιρα. Όμως υπάρχουν και άλλοι που πρέπει να μάθουν. Η Μάρθα και η Μαρία, 2 αδελφές που τις αγαπάει πολλές, καθώς και το Λάζαρο που τον αγαπάει πολύ. Και η Μάρθα λέει, έλα, έλα σπίτι μου να σε φιλοξενήσουμε, και έχει και αυτή τις απόψεις της. Θα έρθει, θα τον φροντίσω, θα του κάνω το καλύτερο φαΐ.
Το καλύτερο κρασί, γιατί έπινε και κρασί ο Ιησούς, γι' αυτό το λέγανε και οι νοπότοι. Δεν μέθαγε, γιατί ο λόγος του Θεού λέει μη μεθύσκεται, αλλά τον έλεγαν φίλο των αμαρτωλών και οι νοπότοι. Έπινε κρασί. Και τίμαζε. Τα καινούργια τραπεζομάντιλα, τα ωραιότερα χαλιά, λέω εγώ, αν είχε, για να δεχθεί το Χριστό. Έχετε δει όταν περιμένουμε αδελφούς πως κάνουν οι γυναίκες μας? Ξυπνάνε πρωί, μαγειρεύουνε, βάζουνε τούτο, βάζουνε εκείνο, βάζουνε τ' άλλο. Σκουπίζουνε, σιδερώνουνε να βγάλουν τα καλύτερα. Και καλά κάνουνε. Αλλά μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Μέχρι να έρθει ο Χριστός. Όταν έρθει ο Χριστός θα αφήνουμε όλα και πάμε σε αυτόν. Ναι. Η Μάρθα όμως ήρθε ο Χριστός και αυτή συνέχιζε. Η Μαρία εξέλεξε όμως την αγαθή μερίδα. Τα άφησε όλα. Έκατσε στα πόδια του Χριστού και έτρωγε από το λόγο του και έπινε από το πνεύμα του. Εξέλεξε την αγαθή μερίδα. Θυμάμαι μια φορά που δεν το καταλάβαινε αυτό. Η Άννα έμεινε σπίτι, δεν ήρθε εκκλησία. Καινούργοι στην πίστη είμαστε, γιατί θα ερχόταν ο υδραυλικός. Και λέει, τώρα ο υδραυλικός θα έρθει, θα προλάβω να έρθω στην κοινωνία. Έρχεται και ακούει τον αδερφό τον Λουί. Καλά βρε αδερφή της, λέει. Έμεινες, που να ήξερε ο άνθρωπος, ο Κύριος το ήξερε. Έμεινες στο σπίτι για τον υδραυλικό και δεν ήρθες για τον Χριστό. Απίστευτο, αλλά είναι αληθινό, αδερφή. Μόνο εγώ και η γυναίκα μου ξέραμε ότι είχε μείνει για τον υδραυλικό και κάποιος άλλος όμως μας αγαπάει, ο Χριστός. Όταν έρχεται ο Χριστός τα αφήνουμε όλα, αδερφοί. Όταν είναι η ώρα της προσευχής τα αφήνουμε όλα. Ξέρετε τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι? Γιατί επειδή έχουμε πολλές δουλειές λέμε να τις τελειώσουμε και να πάμε στην προσευχή. Αλλά έλα που δεν τελειώνουν. Και πολλές φορές λέει η Άννα, αν δεν υπάρχουν οι μάρθες, λάθος κάνει. Δεν θα φας τίποτα. Δεν λέει αυτό ο Χριστός. Ο Λόγος του Θεού λέει θα φας, αλλά και θα πιείς και θα ευχαριστηθείς. Αλλά όταν έρθει ο Χριστός θα τα αφήσεις όλα για να πας στα πόδια Του. Έρχεται η ώρα για το Λόγο του Θεού. Άστα τώρα. Μη σκέφτεσαι τώρα την επιταγή που δεν έχει λήξει ακόμη. Θα λήξει. Θα σε φροντίσει ο Θεός, θα πληρώσει. Μη σκέφτεσαι τη γειτόνισσα, το γείτονα, την αρρώστια μου πονάει εδώ. Θα σου περάσει. Τώρα είναι ο Χριστός εδώ, αδερφοί. Τώρα θα καθόμαστε στα πόδια του Χριστού. Αμήν, αδερφοί. Στα πόδια του Χριστού. Αυτή είναι η Μαρία που εξέλεξε την αγαθή μερίδα. Η Μαρία δεν είναι η τεμπέλα που δεν εργάζεται, αλλά βόηθαγε μέχρι να έρθει. Όταν ήρθε η ώρα του Χριστού, τα παράτησε όλα, γιατί ήρθε το Α και το Ω. Ο πρώτος και ο έσχατος. Η αρχή και το τέλος. Ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Θεός του ουρανού και της γης, ο σωτήρας του, ο λυτρωτής του. Δεν θέλει ο Χριστός τεμπέλες Μαρίες. Αντιθέτως θέλει πιο προκομμένες να τελειώνουν γρήγορα για να πηγαίνουν στον Χριστό όταν έρχεται. Η Μάρθα ήταν τεμπέλα, ίσως. Δεν την κρίνω την καημένη, γιατί ήταν πολύ καλή αδερφή. Αλλά αν είχε ξεκινήσει μια ώρα νωρίτερα θα είχε τελειώσει. Λέω, ίσως. Δόξα στο Θεό. Αλληλούια, ευχαριστούμε τον Θεό. Η Μάρθα στο ζήλο τη συνέχιζε. Και μάλιστα αγανάκτησε κιόλας. Γιατί έχει άποψη, έχει σοφία. Αλλά η σοφία δεν είναι ουράνια. Δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα. Είναι γήινη. Και θύμωσε και με τον Ιησού και του λέει, Κύριε, λέει, δεν θυμώνεις, δεν αγανακτείς, που με αφήνει και δουλεύω μόνη μου. Δεν τα βάλε μόνο με τη Μαρία, τα βάλε και με τον Ιησού. Θεός να μας φυλάει. Να μην τα βάζουμε με κανέναν, ούτε με τη Μαρία, ούτε με τη Μάρθα. Αδερφοί, δεν ξέρουμε. Μόνο ο Χριστός ξέρει. Και ο Κύριος δεν τη μάλωσε. Τι καλό Θεό που έχουμε. Τι καλός, πόσο σ' αγαπάμε, Κύριε. Πολύ τον αγαπάω τον Χριστό, αδερφοί. Πολύ καλός. Δεν μου λογαριάζει καμιά αμαρτία. Κανένα λάθος, καμιά ανοησία, καμιά αφροσύνη. Αλλά πάντα του μου λέει σ' αγαπάω. Αμήν. Και εγώ μόνο αυτό μπορώ να του πω. Σ' αγαπάω, Κύριε μου.
Τι άλλο να του πω, τι να του δείξω, τι το καλό έχω να το προσφέρω. Ένα πράγμα έχω να του πω: σ' αγαπάω, Κύριε, και συγχώρεσέ με. Μάρθα, Μάρθα, αγωνίζεσαι και μεριμνάς για πάρα πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να ξέρεις αυτό που έχεις ανάγκη, και αυτό που έχεις ανάγκη είναι η παρουσία του Χριστού, είναι ο Λόγος του Θεού. Έλεγε κάποιος, δεν προλαβαίνω, έχω τόση πολλή δουλειά που δεν προλαβαίνω να προσευχηθώ. Ήμουν καινούριο στην πίστη και κάποιος του λέει, εγώ λέει, λέω, Κύριε, πρέπει να προσευχηθώ για να προλάβω να κάνω τόσες δουλειές που έχω. Δόξα στον Θεό. Και αυτή είναι η αλήθεια. Μόνο με τον Χριστό μπορούμε να τελειώσουμε, αδερφοί. Και να φτάσουμε όμως. Μόνο με τον Χριστό. Μάρθα, Μάρθα, αγωνίζεσαι και μεριμνάς για πολλά, αλλά δεν έχεις καταλάβει για ποιο πράγμα έχεις ανάγκη. Μην ξεκινάς τη μέρα σου, αδερφέ, χωρίς να την αφιερώνεις στον Χριστό. Θα βρεθείς σε αδιέξοδα, σε εκπλήξεις. Φώναξε τον Χριστό να τακτοποιήσει το δρόμο σου, να τακτοποιήσει τη σχολεία οδούς, τα προβλήματα, τις παγίδες του διαβόλου, τις προκλήσεις του κόσμου. Ζήτησε από τον Χριστό έλεος και χάρη να βοηθήσει το περπάτημά σου να είναι άγιο, ευλογημένο, στερεό και ιδιαιτέρως σωστό, σύμφωνα με το θέλημά του. Η Μαρία κατάλαβε και η Μάρθα κατάλαβε όσο κατάλαβε. Σήμερα και εμείς καταλάβαμε, αμήν, αλλά όσο καταλάβαμε. Θα ζητήσουμε όμως από το Θεό να μας φανερώσει κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Κάθε μέρα να μας φανερώνει. Εμείς τουλάχιστον ένα το έχουμε καταλάβει. Πρέπει να σπάσουμε το τσόφλι των γνώσεών μας, των απόψεών μας, της γνώμης μας, για να εισέλθουμε στην απεραντοσύνη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Κύριε μου, πολύ σε ευχαριστώ. Ψάλλουμε, αδελφοί, τον ύμνο 317.